επίσης με αυτή την καραμέλα ότι πρέπει να μπεις και εσύ στην αγορά εργασίας. Τι θα είσαι, καθυλωμένη στο σπίτι, να πλένεις, να καθαρίζεις όβρακα, πώς το λένε, να σιδερώνεις και να έχεις τα μούλικα εδώ πέρα να τα θυλάζεις, να τα ταΐζεις και να τα πηγαίνεις βόλτες στην κούνια κτλ. Πρέπει να βγεις και εσύ στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν το καλύτερο κόλπο των καπιταλιστών, των άνδρων καπιταλιστών, για να μειωθεί το εισόδημα σε μια οικογένεια. Μέχρι τότε δούλευε μόνο ο άντρας και μόλις μπήκε και η γυναίκα στη δουλειά, έσπασε στα δύο μισθός. Δηλαδή έπαιρναν έναν μισθό πλέον δύο άνθρωποι. Συν ότι τα παιδιά θα έπρεπε κάπου να τα αφήσει, οπότε έπρεπε να πληρώνει νταντά. Συν ότι έπρεπε κάποιος να... ποιος θα μαγείρευε. Αυξανόταν τα έξοδα τους, μειωνόταν το κατακεφαλήν εισόδημα της οικογένειας, το κατακεφαλήν, δηλαδή έσπασε στα δύο, έγινε το μισό και μετά με τα έξοδα, όπως καταλαβαίνουμε, ακόμα λιγότερο έγινε. Συν ότι η γυναίκα μετά ήταν ένα πτώμα και είναι ένα πτώμα που γυρίζει από τη δουλειά, οπότε όσο το παιδί μεγαλώνει δεν μπορεί να είναι καλό και στο σχολείο, οπότε θα πρέπει μετά να πάρει να κάνει φροντιστήρια, γιατί η ίδια δεν έχει, της έχουν σπάσει τα νεύρα να κάτσει κοντά του για να αισθανθεί ασφάλεια το παιδί και να διαβάσει. Και πάμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο της καταράκωσης της γυναίκας. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος. Μετά θα πρέπει να έχει ωραίο σώμα. Ποιος καθορίζει το ωραίο σώμα? Στην παλιότερη εποχή η γυναίκα πρέπει να έχει περιφέρεια για να μπορέσει να κρατήσει, να έχει λίπος δηλαδή γύρω από τους γοφούς, για να μπορέσει να κρατηθεί το μωρό και να αναπτυχθεί σωστά. Ανατράπηκε αυτό και πρέπει να είμαστε όλες σαν αγοράκια, να μην έχουμε περιφέρεια καθόλου, να είμαστε εδώ πάνω, να έχουμε στέρνο, να έχουμε τεράστιο στήθος, αλλά χωρίς περιφέρεια. Πώς είναι οι bodybuilderάδες οι άντρες, που άμα δεις έχουν ένα στήθος από το πολύ bodybuilding, δηλαδή από το πολύ χτίσιμο του σώματος που κάνουν, με αναβολικά, με πρωτεΐνη που την τρώνε με το κουτάλι, με τις ασκήσεις, εντάξει, το που σηκώνουν βάρια τα λοιπά, αναπτύσσουν εδώ πέρα το θώρακα. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουμε και εμείς οι γυναίκες, να έχουμε βυζιά μόνο τεράστια και κάτω να είμαστε χωρίς περιφέρεια. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ότι δεν μπορεί να μείνεις έγκυος, ότι μόλις μείνεις έγκυος δεν μπορείς να θυλάσεις γιατί θα χαλάσει και το στήθος, έτσι δεν λένε? Μιλάμε για τεράστιους μύθους οι οποίοι χτίζονται όπως το bodybuilding, έτσι, και το myth building. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του myth building. Χτίζεται ένας μύθος ο οποίος προσπαθεί να καταρακώσει τη γυναίκα. Έφυγες από το σπίτι, παράτησες τα παιδιά σου στη γριά, στην συμπεθέρα, στην νταντά. Πρέπει να σπουδάζεις πάρα πολύ, να γίνεις σαν τον άντρα, να γίνεις γιατός, να γίνεις δικηγόρος. Να αφήνεις το παιδί όλο και περισσότερο, να αποκτάει ψυχολογικά προβλήματα, να χρειάζεται ψυχολόγο, να χρειάζεται ψυχίατρο, να χρειάζεσαι εσύ ψυχολόγο, να χρειάζεσαι εσύ ψυχίατρο. Να μην θες να δεις τον άντρα που έχεις μαζί σου, με τον οποίο έκανες το μούλικο, τι να κάνουμε τώρα. Να θέλεις να του βγάλεις τα μάτια και να του τα κρεμάσεις το ξύλο επάνω δεν ξέρω, πάνω εκεί στην κορυφή του πεύκου. Μετά να τρέχεις για τα διαζύγια, να μην θέλεις να ακούσεις ούτε το όνομά του, να έρχεται να πάρει το παιδί και να γίνεται το σώσε κάθε φορά που θα έρχεται να πάρει το παιδί, να είσαι εξαγριωμένη συνέχεια, να είσαι καταρακωμένη συνέχεια, να πρέπει να πας και γυμναστήριο για να βρεις και γκόμενο ξανά ή να βρεις γκόμενα, αν το γύρισες και έγινες λεσβία. Μιλάμε για ένα ράκος και που τα λέω κουράζομαι αυτή τη στιγμή. Το σπίτι πρέπει να πάρεις παραδουλεύτρα, θα πάρεις την Αλβανίδα να σου καθαρίσει το σπίτι, θα της δίνεις ένα πενιντάρικο στις 7 ώρες όπως δίνουν όλες. Τι άλλο, θα χρειάζεσαι ποιοτικό χρόνο γιατί πρέπει να δεις τις φίλες, να δεις τους φίλους, να
Έχεις γκέι φίλο με τον οποίο να ανταλλάσσετε μυστικά για eyeliner και για βλεφαροπλαστική και φούσκωμα των χιλιών, πώς λέγεται αυτό, κολαγόνο. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λεφτά στον ψυχολόγο που θα πρέπει να πας για να ηρεμήσεις. Πώς να το πω, διαχείριση του άγχους, διαχείριση του θυμού, διαχείριση της απόγνωσης, διαχείριση της απόγνωσης γιατί γερνάς και βγάζεις άσπρες τρίχες και θα πρέπει να πας να τις καλύψεις και κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνεις να βάζεις ένα σπρέι για να καλύπτονται οι μαύρες τρίχες, γιατί δεν μπορείς να τα βάφεις συνέχεια, γιατί θα σου μείνουν στο χέρι και θα, δεν μπορείς να κάνεις δεκαπάζ συνέχεια και να βάζεις βαφή γιατί θα καούνε και θα σου μείνουν στο χέρι. Το παιδί θα είναι σε αλλόφρονη κατάσταση μεταξύ γιαγιάς, νταντάς, παιδικού σταθμού, μελέτης, πώς λέγονται αυτά, κέντρο μελέτης, κέντρο για τις μαθησιακές δυσκολίες, κέντρο για τη λογοθεραπεία, λογοθεραπευτή στο σπίτι, εργοθεραπευτή στο κέντρο, θεατρικό παιχνίδι, παρακίνο, παρατάλο. Η γυναίκα έχει γίνει ένα ράκος. Αυτός είναι και ο στόχος. Ούτε να εγκαστρωθεί θα θέλει, ούτε άντρα να δει θα θέλει. Θα πρέπει να κάνει καριέρα και να έχει τέλειο κορμί. Να πάει στο γυμναστήριο, να γυρίσει από το γυμναστήριο. Να έχει ωραίο αμάξι. Τι, μόνο αυτός θα έχει αμάξι. Εγώ δεν θέλω αμάξι. Τι κάτι, δουλεύω τόσο πολύ. Να πάει χωριστές διακοπές από εκείνο, να παρατήσει τα παιδιά στη γριά και να πάει χωριστές διακοπές με τις φίλες της. Ναι, στη Μύκονο, χωριστά από εκείνο. Εκείνο σας πάει κάμπινγκ με τους φίλους του, τους αρκουδιάριδες, στην Εύβοια. Ναι, αχ δεν μπορώ, θα χαλάσει το κολαγόνο. Αχ κοίτα, κοίτα, και αυτή τη ρητίδα πρέπει να τη γεμίσω. Τι γίνεται, τρανς. Ένα τρανς ράκος.